Κλειστό είναι από το πρωί ένα τμήμα της Εγνατίας Οδού λόγω συγκέντρωσης νερού, καθώς από χθες το βράδυ η Δυτική Μακεδονία χτυπήθηκε από κύμα κακοκαιρίας. Τα χαρακτηριστικά ήταν το χαλάζι σε πολλές περιοχές, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η νύχτα μέρα έγινε στην Πρέβεζα από τις βροντές και τις αστραπές που φώτιζαν όλο τον ουρανό. Στις εικόνες του pamepreveza.gr φαίνεται ο ουρανός να σκίζεται στα δύο, ενώ η βροχή ήταν έντονη για ώρες. Την ίδια ώρα στην Αλεξάνδρεια, η Μαθίας, οι δρόμοι πλημμύρισαν εξαιτίας της έντονης βροχής. Τα αυτοκίνητα κινούνταν με δυσκολία και ο δρόμος είχε γίνει ένα με τα πεζοδρόμια της πόλης. Σαν να μην έφτανε αυτό, στην πόλη έπεσε πολύ χαλάζι στο μέγεθος τραγαλιού, όπως λένε οι κάτοικοι που δεν πίστευαν στα μάτια τους. Το χαλάζι ήταν τόσο πολύ που έμοιαζε με χιόνι στην άκρη του δρόμου. Χαλάζι όμως έπεσε και στην πόλη της Λάρισας. Ένας κάτοικος της περιοχής που μάλλον είχε χρόνια να δει τόσο πολύ στην πόλη του, κατέγραψε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του με την κάμερά του τι συνέβαινε. Χαρακτηριστικά στο χωριό Δαμάση Τυρνάβου, το χαλάζι έσπασε τα τζάμια σπιτιών. Η κακοκαιρία που έπληξε από χθες το βράδυ τους νομούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκάλεσε προβλήματα και στην πόλη της Καστοριάς, όπου οι δρόμοι γέμισαν με νερά. Από το πρωί κλειστό παραμένει το τμήμα της Εγνατίας Οδού στον κόβο Κύλων Καστανιάς λόγω της εισόρευσης μεγάλης ποσότητας νερού, ενώ συνολικά η πυροσβεστική δέχτηκε 280 κλήσεις από τις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.